Κύριε Υπουργέ, έχουν περάσει 6 χρόνια από την ίδρυση των σχολών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την αποφύτιση των πρώτων πτυχιούχων. Φέτος αναμένονται οι πρώτοι απόφοιτοι από αυτούς που εισήχθησαν πρώτη φορά σε αυτές τις νέες σχολές. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα, κανείς από αυτούς, ούτε όσοι φοιτούν τώρα, δεν έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα που να συνδέονται με το πτυχίο τους. Επιπλέον, τα προγράμματα σπουδών, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών από αυτά, έχουν αξιολογηθεί και επιστοποιηθεί από την ΕΘΑΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στους διάφορους νόμους που έχετε ψηφίσει εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, να πούμε μάλιστα ότι έχουν απονεμηθεί στα περισσότερα από αυτά, έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση στο επίπεδο 7, το Integrated Master. Δηλαδή, τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν τις σπουδές τους, να παράγουν νέα γνώση, να κάνουν διδακτορικό, αλλά δεν έχουν πρόσβαση να εργαστούν στο αντικείμενό τους. Αυτή τη στιγμή το θέμα βρίσκεται στην επιτροπή του άρθρου 66 του νόμου 4610 του 19. Από την άλλη, χωρίς καμία καθυστέρηση, έχετε και με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, έχετε αναγνωρίσει τα πτυχία των τριετών κολεγίων. Ετοιμάζεστε να υπογράψετε, να φέρετε προς κύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση της Λισαβόνας που τους δίνει και ακαδημαϊκή αναγνώριση. Με το νέο νόμο ανοίγεται περαιτέρω την αγορά πτυχίων, αναγνωρίζοντας επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και σε σχολές που δεν έχετε ακόμα δει, αυτές των ιδιωτικών. Έχετε φέρει στη Βουλή και έχει δοθεί αναγνώριση με αυτοματοποιημένο τρόπο στους τίτλους σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο. Ρωτάμε λοιπόν, αυτός ο παραλογισμός πού οφείλεται και τι προτίθεστε να κάνετε για να αναγνωριστούν επαγγελματικά τα πτυχία των σχολών αυτών και να κατοχυρωθεί επιτέλους το πτυχίο ως η μοναδική προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα χωρίς άλλες εξετάσεις και επιστοποιήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Ακτενά. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε, σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός δημόσια, θα έχουμε το χρόνο στη Βουλή να το συζητήσουμε και στην αρμόδια επιτροπή. Είναι στη διαβούλευση ήδη από χθες. Θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή, συνεχεία στην Ολομέλεια. Οπότε εκεί θα καταθέσετε στάσεις και αντιρρήσεις. Ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμόρφωσή μας με το ενωσιακό δίκαιο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιμείνω. Θα απαντήσω όμως στα δύο ερωτήματα που μου βάζετε με την ερώτησή σας για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων των αποφύτων των σχολών μηχανικών των πανεπιστημίων που εσείς αναφέρετε και την κατοχήρωση του πτυχίου ως μοναδικής προϋπόθεσης για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Θα κάνω μια πολύ μικρή ιστορική αναφορά στο θέμα, ότι εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε και μάλλον δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, εν πάση περιπτώσει είμαι υποχρεωμένη να το αναφέρω γιατί είναι κοινή πεποίθηση σε εμάς και είναι και προεκλογική μας δέσμευση και έτσι λειτουργούμε και έτσι νομοθετούμε. Σεβόμαστε τα όνειρα και τις αγωνίες των νέων, δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού ούτε πρόχειρες λύσεις, γιατί αυτές δημιουργούν αδιέξοδα και εφαρμόζουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν ο κανόνας στην πολιτική ζωή. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων με νόμους το 18 και το 19 κατάργησε τα ΑΤΕΗ και τα ενέταξε είτε σε υφιστάμενα πανεπιστήμια, είτε σε νέα πανεπιστήμια που δημιουργήθηκαν, όπως το ΠΑΔΑ που λέτε στην ερώτησή σας, ή το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και αυτό έγινε με έναν πολύ πρόχειρο σχεδιασμό, χωρίς να υπάρχει καμιά αξιολόγηση. Μέρος της συγκεκριμένης κατάστασης είναι και οι σχολές μηχανικών πανεπιστημίων που τις αναφέρετε. Το αδιέξοδο αυτό το οποίο ήρθε, παραμονές ευρωεκλογών και προφανείς πολιτικούς λόγους, προσπάθησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων να το άρει. Θέσπισε λοιπόν το νόμο 4610 του 19 και το άρθρο 66 που κάνετε αναφορά για την αντιστοίχηση των τμήματων που η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών είχε οριστεί σε 10 εξάμηνα με τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Προβλέφθηκε λοιπόν με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα σχολής μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με το τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων.
Άρα η αντιστοίχηση των τμήματων συνδέεται ευθέως και με την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων, τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως και εσείς ρωτάτε. Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε να συγκροτηθεί από τα μελής επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που αρμοδιότητά της ήταν να υποβάλει πρόταση για την αντιστοιχία του τμήματος της Σχολής των Μηχανικών Πανεπιστημών με τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Συμμεταπής. Τέλος, πάντα με τον ίδιο νόμο, όταν ολοκλήρωνε το έργο η Επιτροπή του Μεταφορών και Υποδομών, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της Συγκλήτου, δημιουργείται της Οικίας Συγκλήτου, στο ΑΕΗ, στο οποίο αναφέρεται, Πολυτεχνική Σχολή, και εντάσσονται σε αυτήν τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών που είχαν οριστεί αντίστοιχα με τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Αυτή ήταν η νομοθέτηση. Καμία ενέργεια δεν έγινε. Σας είπα και πριν, έγινε πριν τις ευρωεκλογές του 19, τους λόγους τους αντιλαμβάνεστε. Εμείς όμως αυτή την νομοθέτηση την υλοποίησαμε, γιατί σεβόμαστε απολύτως τα δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές αυτοί, αλλά και τη δική μας υποχρέωση να ρυθμίσουμε το θέμα. Σε εφαρμογή λοιπόν αυτών των διατάξεων, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη. Έχω και σχετικά έγγραφα στη κατοχή μου. Τον Ιούλιο του 2022, πάλι με δική μας κυβέρνηση, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για τα κτίρια και τις προϋποθέσεις της αντιστοίχησης. Άρα η διαδικασία δεν καθυστερεί, αλλά προχωρά συντονισμένα, μεθοδικά, χωρίς να υπάρχουν παρελκυστικές διαδικασίες. Στη δευτερολογία θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω μάλλον για να μην παίρνω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Ορίστε, κυρία Κτενά, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα από την απάντησή σας, επειδή ήσασταν κυβέρνηση και τα προηγούμενα χρόνια, λέτε ότι 6 χρόνια μετά, το ότι δεν έχουν ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα δεν αποτελεί παρελκυστική τακτική. Ωστόσο, σέρνεται αυτή η υπόθεση. Μόλις πέρυσι, το 22 είπατε, εκδόθηκε πρόπερση, εκδόθηκε οικία για τα κτηριακά. Κάθε φορά λοιπόν αυτό που λέμε και αυτό που καταλαβαίνουν και οι δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι, γιατί είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτές τις νομοθετικές διατάξεις και διαδικασίες, αυτό που καταλαβαίνουν λοιπόν είναι ότι κάθε φορά μπαίνει ένα καινούριο κριτήριο, βγαίνει μια καινούργια απόφαση, μια καινούργια οικία, μια καινούργια εγκύκλειος που καθυστερεί, πάει λίγο παρακάτω τη διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα την μπλοκάρει. Άρα μου λέτε ότι δεν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι για να λύσετε το πρόβλημα. Ωστόσο, παραμένει, από ό,τι γνωρίζουμε, η Επιτροπή του άρθρου 66 δεν έχει αποφανθεί ακόμα για κανένα. Γιατί καθυστερεί αυτό το πράγμα και πότε θα δώσει το πόρισμά της. Και χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι όλος αυτός ο παρολογισμός οφείλεται στην πολιτική, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αυτό που προωθεί είναι η κατηγοριοποίηση των πτυχίων, να δημιουργηθεί μια μεγάλη δεξαμενή απασχολήσιμων αποφύτων διαφόρων κατηγοριών με διάφορα προσόντα για να μπορούν οι εργοδότες να ψωνίζουν στην κυριολεξία αυτό που θέλουν, στην τιμή που θέλουν, όποτε το θέλουν. Με αυτό εμείς έχουμε μέτωπο, όπως γνωρίζετε, και επιβεβαιωνόμαστε ότι καταφέρεται ενάντια στα δικαιώματα και των φοιτητών και των αποφύτων και των αυριανών εργαζόμενων. Και επίσης, πράγματι, οι ευθύνες βαρύνουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησε και διατήρησε το πρόβλημα για 1,5 χρόνο, αλλά επαναλαμβάνω, μετά από 6 χρόνια που κυβερνάτε αυτή τη χώρα, δεν μπορείτε να ρίχνετε διαρκώς την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση από εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Κτενά. Κυρία Υπουργέ, ορίστε ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έριξα καμία ευθύνη, ιστορική αναφορά έκανα. Και βεβαίως η ιστορική αναφορά αποδίδει την ευθύνη σε εκείνον ο οποίος πολύ πρόχειρα, πολύ επιπόλαια, πολύ βιαστικά, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς πρόγραμμα, προέβη σε αυτές τις κινήσεις. Σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, στην πρωτολογία μου, ότι όλα τα πράγματα τα κάνουμε με σεβασμό και με προσοχή. Αλίμον αν με βιασύνη, για να ικανοποιήσουμε κάποιους πρόσκαιρα, νομοθετούσαμε ή κάναμε κινήσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν νέα διέξοδα ή θα επέτειναν τα ήδη υπάρχοντα. Εμείς λοιπόν ούτε καινουριακή αυγάδαμε, όπως είπατε, ούτε κάτι καινούριο προβλέψαμε. Εφαρμόσαμε τα ισχύοντα, αλλά με σοβαρότητα, προσοχή και υπευθυνότητα. Και αυτό, κυρία Συνάδελφε, σας βεβαιώ ότι θέλει το χρόνο του. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν από τη δική σας ερώτηση τη δική μου απάντηση, δεν θέλουν να είναι μια απάντηση που θα πατάει την μπάλα στην εξέδρα ή θα ικανοποιήσει προσωρινά αυτά τα οποία
θέλουν εκείνοι να ακούσουν και αργότερα να βρουν καινούργια προβλήματα. Αλλά είπαμε με προσοχή και μεθοδικότητα και είπαμε ότι αυτά ξεκίνησαν το 2021 και όχι το 2022, όπως είπατε εσείς. Λέμε λοιπόν σε εφαρμογή αυτής της απόφασης, της υπουργικής, της νομοθετικής ρύθμισης και με πολύ σεβασμό στα δικαιώματα εκείνων. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου σπουδών, να έχει 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το περιεχόμενο των σπουδών και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί στη βασική ειδικότητα του μηχανικού. Να διασφαλίζεται στα προγράμματα σπουδών ότι περιλαμβάνονται μαθήματα που θεμελιώνουν την γνώση στις βασικές επιστήμες, ότι αναπτύσσονται μαθήματα κορμού της ειδικότητας, ότι γίνεται εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο, ότι αποκτώνται γνώσεις για τη μεθοδολογία που λύνουν προβλήματα, για την ανάλυση, τη σύνθεση, το σχεδιασμό συστημάτων και εφαρμογών, ότι αναπτύσσονται ερευνητικές ικανότητες και όλα αυτά πρέπει να πιστοποιούνται από την ΕΘΑΕ. Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που να διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Το 80% των μελών ΔΕΠ του τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού και αυτό βεβαιώνεται από την ΕΘΑΕ. Το προπτυχιακό πρόγραμμα των σπουδών να είναι συναφές σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με το πρόγραμμα των σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής να έχει ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Και το σύνολο των αποφύτων που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα των σπουδών, επί το οποίο κρίνει την αντιστοιχία η Επιτροπή, θα αποκτήσει τα δικαιώματα όπως η Επιτροπή θα κρίνει. Αυτό πιστοποιείται όλη η τήρηση των προϋποθέσεων και από το πρόγραμμα της Συγκλήτου, το υποβάλλει στην Επιτροπή Μεταφορών, βεβαιώνεται η ύπαρξη και η πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων. Μπορεί το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να ζητήσει τη συνδρομή και άλλων αρμοδίων υπουργών για να κρίνουμε κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο αν συντρέχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αυτή καταληκτικά, κυρία συνάδελφε, και αυτό να μείνει από τη συζήτηση, προχωρά με όσο το δυνατόν γρηγορότερη και υπεύθυνη επίλυση του προβλήματος. Με σεβασμό στους φοιτητές, με σεβασμό στους αποφύτους, με σεβασμό στη διαδικασία και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε θέματα ιδεολογικών αντιθέσεων όπως θέσατε εσείς στη δευτερολογία σας, δεν θα επισέλθω. Απαντώ σε αυτά τα οποία με ρωτάτε. Τα άλλα είναι γνωστά, χιλιοϋπομένα και θα έχουμε και τη δυνατότητα με άλλες αφορμές να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.